8 παρα 5 θα μπορούσε να είναι η σειρά η οποία θα έχει πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Μπαράκη. Θα μπορούσε να είναι στο παρα 1 ή στο παρα 0,1 ή στο παρα 0,4 ή τέλος πάντων στο παρακάτι. Έλα Ιωάννα μου. Πολύ ωραίο αυτό! Ξεκίνησε την εβδομάδα. Ναι. Τελείωσε τον καλά. Πάλι καλά. Έφυγε. Πάλι καλά. Δεν θα ξαναέρθει ακόμη καλύτερα. Όχι, θα ξαναρθεί τον καλά. Ναι, δεν θα έρθει ο Ξερβακάντζα όμως ξανά. Α, δεν το ξέρεις, γιατί μπορεί να κάνουν την ανατροπή. Μην τους κοιτάς έτσι. Όσο και να τους κοιτάξεις, άμα θέλουν να το κάνουν, θα το κάνουν. Το θέμα είναι εσύ πώς έχεις αλλάξει σε σχέση με αυτά που έγιναν στον καλά. Εντάξει, okay, ναι, το καταλαβαίνω, τι χάδικο. Αλλά εκείνη την ώρα αυτό φορούσα, αυτό έπρεπε να υποστηρίξω. Α, μάλιστα. Ζούμε μία στιγμή μεγάλης αυτοκριτικής με σκοπό την αυτογνωσία από την Ιωάννα Μπαράκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και τώρα θα ήθελα να μου πεις αν πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη ή όχι. Όχι, βέβαια, εγώ γεννητσά μένω. Το ξέρω, κορίτσι μου. Έλεγα πως πηγαίνεις καμιά βόλτα στην πρωτεύουσα. Δεν μετακινούμε μακριά. Α, μάλιστα. Γεννητσά, εκεί είμαι. Γεννητσά. Και πάω για μπραντς με την κολλητή μου. Πηγαίνεις λοιπόν για μπραντς ή ουτοτρόπος. Ναι, με την κολλητή μου και τώρα θα ετοιμάσουμε καινούριο, ένα e-shop όχι καινούριο, θα ξεκινήσουμε ένα e-shop με ρούχα, οπότε πάμε λίγο για να δούμε περιοδικά, να εμπνευστούμε και να ψάξουμε τι θα γίνει. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα πούνε τα κορίτσια τώρα. Ωραία. Βαθμολογήστε. Να σου πω τι σκέφτομαι. Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι σε σχέση με αυτό το μικρό γλυκό βατρελό που έχουμε ζήσει με τις προηγούμενες κυρίες που έχουν περάσει σήμερα από εδώ, η δική σου βαθμολογία είναι καλή και είναι η καλύτερη μέχρι τώρα βασικά. Χριστιάνα μου. Θα σου πω. Δεν μου αρέσει το παντελόνι. Θα σου αιτιολογήσω τώρα γιατί δεν έβαλα 5. Δεν έβαλες πέντε. Ναι. Δεν μου αρέσει το παντελόνι. Είναι πολύ λεπτό το ύφασμα που μου κάνει κάτι σε καλοκαίρι. Από μέσα φαίνεται ένα πουκάμισο, μάλλον πουκάμισο. Είναι το οποίο είναι τσαλακωμένο. Θα μου άρεσε. Λινό. Εδώ είναι τσαλακωμένο. Αυτό είναι το λινό. Το είναι το λινό. Και δεν μου αρέσει και αυτό που έχει βάλει τη θήκη για το κινητό. Δεν σου αρέσει, δηλαδή. Τι, σε χαλάει. Ναι, με χαλάει. Ναι. Με χαλάει, και γι' αυτά δεν έβαλες 5. Άρα όλα τα υπόλοιπα σε αρέσουν. Ναι, μου αρέσουν. Άρα έχει κάνει ένα πετυχημένο layering. Δεν είμαι κατάλληλη για να το πω, γιατί μάλλον δεν έχω καταλάβει το λέει. Αλλά εμένα σαν εικόνα μου αρέσει. Από αυτά που άκουσες μέχρι τώρα, έτσι όπως τη βλέπεις από μακριά, ότι έχει κάνει. Κάτι έχει κάνει, σκέφτεσαι. Μάλιστα, πολύ καλά. Καλά πήγαινε. Ναι, ναι, πολύ ικανοποιημένη. Πολύ ικανοποιημένη, φυσικά, έχεις πάρει 3. Λοιπόν, άκου. Ο μέσος όρος σου είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλήθεια. Δηλαδή, σε σχέση με τα σημερινά, μιλάμε σχεδόν Όσκαρ. 3. Α, 3. Σωστά, θα είναι 3. Άμα το ναι, ναι. Μέχρι και εγώ είναι αυτή η βαθμολογία που ξέρω να βγάζω το μέσο όρο. Μπορείς να πάω στους κριτές για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σου ευχηθώ μια ωραία, ήρεμη, με καλή συνεννόηση εβδομάδα. Κι εγώ.